Χαίρετε. Ονομάζομαι Στέλιος Πανταζής, είμαι γιατρό εξειδικευμένο στην ιατρική διατροφολογία και στι διαταραχέ του μεταβολισμού και σήμερα θα ήθελα να σα προειδοποιήσω για τι τροφέ που πρέπει να αποφεύγετε αν έχετε πόνου στι αρθρώσει σα. Η μελέτη αφορά την οστεοαρθρίτιδα, δηλαδή του πόνου που εμφανίζονται στι αρθρώσει με τα χρόνια. Έχει υπολογιστεί ότι περίπου οι μισοί άνθρωποι μετά τα 60 αναφέρουν αρκετά συχνά πόνο στι αρθρώσει ή έχουν διαγνωστεί με οστεοαρθρίτιδα. Αν έχετε πόνο στι αρθρώσεις ή έχετε διαγνωσμένο στο αρθρίτιδα, είναι σημαντικό να αποφεύγετε αυτέ τι τροφέ, γιατί οι μελέτε έχουν δείξει ότι με αυτόν τον τρόπο μειώνονται οι πόνοι. Μάλιστα, υπάρχουν πολλοί αξιόλογα δεδομένα που δείχνουν ότι αυτέ οι τροφέ επιταχύνουν την καταστροφή των αρθρώσεων. Άρα, είναι εξαιρετικά σημαντικό να τι αποφεύγετε αν θέλετε να προστατεύσετε τι αρθρώσει σα και να μην πονάτε. Το βίντεο βασίζεται σε μια μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2020 και παρακολούθησε 2.757 συμμετέχοντες για 6 χρόνια. Θα παρουσιάζω μια σειρά από τις λιγότερες βλαβερές στις πιο βλαβερές. Δηλαδή, οι τροφές προς το τέλος της λίστας είναι οι πιο επιβαρυτικές για τις αρθρώσεις σας. Ας τις δούμε. Πλήρη γαλακτοκομικά. Έχει γίνει πολλής λόγος σχετικά με τα γαλακτοκομικά, σχετικά με το αν είναι καλά για την υγεία μας ή όχι και φαίνεται ότι η απάντηση είναι ότι εξαρτάται. Στη μελέτη δεν διαφοροποιείται αν τα γαλακτοκομικά που έχουν περιορισμένα λιπαρά δημιουργούν προβλήματα ή όχι. Άρα δεν είναι ξεκάθαρο αν μπορεί κάποιο να τα καταναλώνει. Σε σχέση όμω με την οστοαρθίτιδα, αν πάσχεται από αυτήν, καλό είναι να αποφεύγετε τουλάχιστον τα πλήρη γαλακτοκομικά. Έτοιμε σάλτσε. Οι έτοιμε σάλτσε περιέχουν πολλά λιπαρά που συχνά προέρχονται από χαμηλή ποιότητα λάδια που συχνά έχουν υποστεί και επεξεργασία. Οι ελαφριές σάλτσες με ντομάτα, λεμόνι, ξύδι και ελαιόλαδο είναι η μόνη επιλογή σας για να προστατεύσετε τις αρθρώσεις σας. Γλυκά. Τα γλυκά περιέχουν πολλά συστατικά που όλοι ξέρουμε ότι καλό είναι να τα καταναλώνουμε με μέτρο. Δυστυχώς, όταν συνυπάρχουν όλα μαζί σε μεγάλες ποσότητες, είναι αναμενόμενο να κάνουν κακό στην υγεία μας και στις αρθρώσεις μας. Σνακ. Στη μελέτη, ο όρο snack περιλαμβάνει όλα αυτά τα διατροφικά σκουπίδια που βρίσκει κάποιο σε σακουλάκια και δεν πρέπει να τρώμε σχεδόν ποτέ, όπω γαριδάκια, κρακεράκια, αλμυρά και άλλα τέτοια. Ανάμεσα στα πολλά βλαβερά που κάνουν στον οργανισμό μα, συντελούν και στην καταστροφή των αρθρώσεών μα. Αυγά. Τα αυγά παραμένουν μια αμφιλεγόμενη τροφή που σε πολλέ μελέτε θα δείτε ότι δεν είναι βλαβερά και σε άλλε τόσε ότι είναι βλαβερά και σε άλλε τόσε ότι είναι και ωφέλιμα. Ανάλογα τι μετράμε κάθε φορά ή πώ ορίζεται η κατανάλωση και σε ποιο πλαίσιο γίνεται η κατανάλωσή του, τα αποτελέσματα είναι διαφορετικά. Πάντω, αν η υγεία των αρθρώσεων είναι για σα κάτι σημαντικό, καλό είναι να τα μετριάσετε ή και να διακόψετε την κατανάλωσή του. Αναψυχτικά με ζάχαρη. Άλλο ένα συστατικό τη διατροφή που πρέπει να απουσιάζει τελείω από αυτήν είναι τα αναψυχτικά. Δεν υπάρχει μελέτη που να μην τονίζει πόσο σημαντικό είναι να μην τα πλησιάζουμε για οποιοδήποτε πρόβλημα υγεία θέλουμε να αποφύγουμε. Αν αγαπάτε τι αρτρώσει σα, μείνετε μακριά. Μαργαρίνη. Η μαργαρίνη, που δυστυχώ μερικοί ακόμα επιμένουν ότι κάνει καλό στην υγεία μα ή ότι δεν κάνει τόσο κακό, είναι μια κακή ιδέα για κατανάλωση αν κάποιο θέλει να προστατεύσει τι αρθρώσεις του. Στην κατηγορία λύπη και, και έλεα, το ελαιόλαδο αποτελεί την αυτονόητη επιλογή. Είναι εντυπωσιακό ότι έχουμε μιλήσει ήδη για αρκετέ βλαφερέ τροφέ και ακόμα είμαστε στα μισά. Πίτσα. Δεν καταλαβαίνω γιατί συχνά σε τέτοιου τύπου μελέτε η πίτσα διαφοροποιείται αφού τα περισσότερα συστατικά τη είναι επιβλαβή. Λογικό είναι να είναι και η ίδια επιβλαβή για τι αρθρώσει. Τα αυτονόητα. Πουλερικά. Ίσως να σοκάρει μερικού το γεγονό ότι τα πουλερικά, δηλαδή το κοτόπουλο και η γαλοπούλα, κάνουν μεγαλύτερο κακό στι αρθρώσει από ότι πίτσα. Αλλά έτσι φάνηκε σε αυτή τη μελέτη. Μπορώ να πω ότι και εγώ που δεν έχω σε μεγάλη εκτίμηση το κοτόπουλο, σοκαρίστηκα που το είδα να θεωρείται χειρότερο για τι αρθρώσει από ότι η πίτσα, τα αναψυχτικά και τα γλυκά. Έτσι συμπέραναν όμω οι ερευνητέ αυτή τη μελέτη και σα το μεταφέρω. Φαίνεται ότι και το κοτόπουλο καταστρέφει τι αρθρώσει σα. Πολύ από ό,τι φαίνεται. Κόκκινο κρέα. Το κρέα από θηλαστικά, που πρακτικά σημαίνει χοιρινό και μοσχάρι. Καθώ στην Αμερική όπου έγινε η μελέτη, η κατανάλωση αμνοερηφίων είναι μηδαμινή, οπότε συχνά οι ερευνητέ το καταγράφουν ω κόκκινο κρέα. Επηρεάζει λοιπόν τι αρθρώσει μα σημαντικά, και εδώ κάνει εντύπωση ότι είναι πιο βλαβερό για τι αρθρώσει μα από ότι η πίτσα, τα αναψυχτικά και η ζάχαρη. Πράγμα που σημαίνει ότι κάτι δεν ταιριάζει με τι αρθρώσει μα και τη ζωική πρωτενη. Εναλλακτικά, η υψηλή ποιότητα πρωτενη από τα όσπρια φαίνεται να είναι η καλύτερη επιλογή επεξεργασμένα δημητριακά, ακόμα χειρότερα από το κόκκινο κρέας και όλα αυτά τα βλαβερά που έχουμε πει μέχρι τώρα, είναι τα επεξεργασμένα δημητριακά. Αυτό πρακτικά σημαίνει τα αρτοπίματα και τα ζυμαρικά από λευκό αλεύρι. Επεξεργασμένα κρεατικά. Τα λαντικά είναι κοντά στην κορφή της λίστας μας ως μια από τις χειρότερες τροφές που μπορεί να καταναλώνει κάποιος αν έχει ως τα επεξεργασμένα κρεατικά ή αλαντικά είναι το δεύτερο χειρότερο πράγμα που μπορεί να φάει κάποιο για να καταστρέψει τι αρθρώσει του. Πάμε να δούμε για το νούμερο 1. Τηγανιτές πατάτε. Αν και οι πατάτε δεν επιβαρύνουν τι αρθρώσει με κάποιο τρόπο, οι τηγανιτές πατάτε καταφέρνουν να κάνουν τη μεγαλύτερη βλάβη στι αρθρώσει σα από οποιαδήποτε άλλη τροφή. Αυτό έχει να κάνει με το τηγάνισμα που μετατρέπει μια αθώα τροφή σε κάτι πολύ τοξικό για τι αρθρώσει μα. Καλό είναι να μην τις καταναλώνετε ποτέ. Αυτές είναι οι τροφές που καταστρέφουν τις αρθρώσεις σας πιο γρήγορα και χειροτερεύουν τους πόνους από αυτή την καταστροφή. Αν βρήκατε το θέμα ενδιαφέρον, σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί μου αρέσει, να το μοιραστείτε με άτομα που θα το βρουν ενδιαφέρον και να γραφτείτε στο κανάλι για να σας ενημερώνουμε για μελλοντικά θέματα. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα σχόλια για να μας ζητήσετε να παρουσιάσουμε ένα θέμα στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ.